Απανοτά χαστούκια δέχτηκαν οι αγρότες το καλοκαίρι που διανύουμε. Από τη μία οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, ο καύσωνας, από την άλλη καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις έχουν τρελάνει τους αγρότες που βλέπουν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται. Όπως καταγγέλνουν σε ρέα αγρότες, ο καύσωνας σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις έχουν καταστρέψει τις καλλιέργειες φασολιών, ρεβιθιών, ντομάτας, των πεπονιών αλλά και του τριφυλιού. Έχουν βραχή τριφύλια καταρχήν, έχουν βραχή βρεγμένα φασόλια. Έχουν βραχή βγαλμένα ρεβίθια. Πληρώσαμε μεροκάματα να τα βγάλουμε, να τα κάνουμε. Ο αγρότης αγωνίζεται να επιβώσει. Παρόλη την ανομβρία που έχουμε, μας έτυχε αυτή η βροχή στη χειρότερη χρονική στιγμή. Η χρονιά έχει ξεκινήσει στραβά από την αρχή, από τα στάρια. Πήγαμε στα κεπευτικά, βαμβάκια, τα πάντα όλα. Η χρονιά είναι καταστροφική. Ο ΕΛΓΑ ως συνέδριο που λειτουργεί, δεν υπάρχει ΕΛΓΑ. Τζάμπο πληρώνουμε. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Δεν πάει άλλο. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ είμαι αγρότης, καλλιεργώ χωράφια και στα πάντα είμαστε μέσα. Επί μία εβδομάδα προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον ΕΛΓΑ, καταγγέλει ο κύριος Νίκος Τσουλχάς. Προκειμένου να μεταβούν εμπειρογνώμονες για την εκτίμηση του μεγέθους της καταστροφής, ενώ αναφέρει ότι πολλοί αγρότες δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία επικοινωνίας με τον οργανισμό γιατί θεωρούν τις αποζημιώσεις μηδαμινές. Ωστόσο, το κλιμάκιο του οργανισμού θα βρίσκεται αύριο στην τοπική κοινότητα ψυχικού για να πραγματοποιήσει επιτόπιους ελέγχους. Αλλά έχουμε και τον ΕΛΓΑ, τον οποίο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και δεν μπορούμε. Σήμερα κατάφερα επιτέλους επικοινώνησα με τη κυρία Λαχουρά από τον ΕΛΓΑ που είναι υπόπτης του νομού Σερών. Πόσο καιρό προσπαθείτε να έρθετε σε επικοινωνία? Πάνω από μία εβδομάδα. Ζητήσαμε από εμάς να αφήσουμε μάρτυρες μέσα στα χωράφια. Εντάξει, εγώ τα φασόλια τα αφήνω. Άλλος έχει τριφύλι, το τριφύλι του έχει γίνει ένα γόνατο. Σκεπάστηκε ο μάρτυρας. Τι θα έρθει να δει το ΕΛΓΑ και πότε? Και αυτό το χόρτο που βγαίνει κάτω από το μάρτυρα καίγεται. Δεν έχει φως. Νομίζω και πιστεύω ότι ο ΕΛΓΑ πρέπει να μείνει στο πλευρό του αγρότη δίπλα. Ο ΕΛΓΑ πληρώνεται από εμάς και πληρώνεται πολύ καλά. Και οι αποζημιώσεις που δίνει στους αγρότες είναι πενιχρές. Και τα στρέμματα και ο κόσμος δεν πάει να τα δηλώσει πλέον. Δεν πάει να τα δηλώσει. Παρόλο που πληρώνουμε ασφάλεια στον ΕΛΓΑ και παχυλή ασφάλεια. Εγώ συγκεκριμένα για 25 στρέμματα πληρώνω κάπου στα 800 ευρώ το χρόνο ασφάλεια. Δεν έχουμε τις αποδοχές που πιστεύουμε ότι θα έχουμε σε μια δεσμηνή καιρική συνθήκη. Μια χαλαζόπτωση, μια παγετό και οτιδήποτε άλλο, έναν καύσωνα. Δηλαδή έχει απογοητευτεί τόσο κόσμο που ούτε φυσικά, δηλώσεις για φυσικά. Την αποζημίωση δεν κάνουν. Ναι, δεν κάνω, δεν αξίζει τον κόπο. Αν και εγώ ένα στρέμμα ρεβίθια θα σας τα δείξω, τα έχω στην πλατφόρμα, δεν τα δήλωσα. Γιατί δεν αξίζει να δώσω 2 ευρώ, 1 ευρώ που κάνει η δήλωση να τα κάνω. Προσπαθώ να κρατήσω το ευρώ στην τσέπη μου παρά το δώσω στον ΕΛΓΑ. Γιατί θα έρθουν και θα με κοροϊδέψουν. Αυτό που γίνεται μια ζωή. Εις βάρος όλων των αγροτών.